Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης δημοσιοποίησε τις εξελίξεις των εργασιών αναβάθμισης των αποθηκών του λιμανιού και της πολυαναμενόμενης αναβάθμισης και ολοκλήρωσης των εργασιών στο κυποθέατρο στο Πάρκο των Προσκόπων. Με τις αποθήκες είμαστε έτοιμοι. Ήδη την ερχόμενη Κυριακή διοργανώνεται το πρώτο event μέσα. Είναι ένα ημερήσιο φεστιβάλ εινοποσίας, το οποίο και θα είναι και το πρώτο crash test για την λειτουργικότητα και την οργάνωση που προσφέρει ο χώρος. Την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μάλλον πιο σωστά, θα είναι η αναγόρευση εκεί του ως επίτιμου δημότη του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου Γεωργίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με δύο πολύ μεγάλες εκδηλώσεις θα δοκιμαστεί και ο χώρος, θα δοκιμαστεί και η δική μας η συνεργασία, διότι είναι του Δήμου, δίνονται για να γίνουν εκδηλώσεις και θα πρέπει να φανεί η χρηστικότητα του χώρου και η όλη ζωντάνη πρέπει να κατεβεί πλέον κάτω στο λιμάνι, μπροστά στη θάλασσα. Αναφορικά με το κυποθέατρο, ο Δήμαρχος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών προέχει ημέρημνα στην ποιότητα και όχι τόσο στην ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου, ενώ το χρονικό στίγμα για την παράδοση του έργου είναι του χρόνου το καλοκαίρι. Ως προς το θέμα του κυποθέατρου, το επισκέφθηκα και την περασμένη Παρασκευή, που έβγαλα και ένα σχετικό ριλ για τις εργασίες. Άρχισαν να γίνονται οι πλάτες σιγά σιγά των καθισμάτων. Είναι πολύ όμορφο γιατί φαίνεται ότι είναι σαν ένας αρχαίος χώρος. Δεν είχα μία σχέση με την παλιά εικόνα που είχαμε από τη σιδηροκατασκευή που υπήρχε. Κοιτάμε τώρα λεπτομέρειες με να τροποποιήσουμε τη μελέτη με την έννοια ότι δεν έχουμε ιδιαίτερο προσβάσιμο.